Μπορείτε να μας δώσετε είδηση. Μία η ώρα έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα από τα θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου θα είναι και αυτό. Υπάρχει ενδεχόμενο να πείτε ότι εμείς για να αποδείξουμε ότι δεν θέλουμε να επηρεάσουμε τη δικαιοσύνη αφήνουμε αυτή τη διαδικασία προσωρινά έξω. Πριν φτάσουμε σε αυτό το ερώτημα, να δούμε πώς, υπάρχει, πώς διαμορφώνεται η εικόνα. Καταρχήν, δεν προέκυψε τώρα το ζήτημα. Διότι στο αρχικό σας ερώτημα προς την κυρία Ζαχαράκη είπατε προέκυψε ξαφνικά. Δεν προέκυψε. Υπάρχει μια νομοθεσία η οποία προβλέπει ότι τέλος Απριλίου, από τη στιγμή που έχει λήξει η θητεία των συγκεκριμένων δικαστικών αρχών της ηγεσίας τους, πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εκλογή των νέων ηγεσιών. Αυτό είναι με πολύ σαφήνεια προσδιορισμένο τόσο από το άρθρο 90 του Συντάγματος, όσο και από τον τελευταίο νόμο που προσδιορίζει τις διαδικασίες και το Σύνταγμα παραπέμπει σε αυτόν, τον νόμο Καστανίδη του 2010. Άρα, κανείς από μόνος του δεν κινείται, δεν ανακάλυψε διαδικασίες ή δεν καινοτομεί. Ή λοιπόν θεωρούμε ότι σε αυτό τον κρίσιμο τομέα, ποιον δηλαδή, της δικαστικής εξουσίας, η οποία πρέπει να είναι διακριτή από τις υπόλοιπες δύο, πρέπει να δείχνουμε τον απόλυτο σεβασμό μας στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και άρα απαρέκκλητα θα ακολουθήσουμε τις διαδικασίες ή θα προσπαθούμε να εντάξουμε στην όποια προεκλογική συγκυρία ή στην όποια πολιτική συγκυρία, αν θέλετε, αυτό τον σχεδιασμό. Εμείς το δεύτερο δεν το κάνουμε. Η διαδικασία λοιπόν είχε ξεκινήσει. Είχε υπάρξει πρόταση, πήγε στη διάσκεψη των Προέδρων. Διάσκεψη των Προέδρων σημαίνει συμμετοχή όλων των κομμάτων, δηλαδή συνενετική διαδικασία, διακομματική είναι η συμμετοχή. 19 άτομα. Έτσι δεν είναι. Κάποιοι από αυτούς συγκέντρωσαν μια ευρύτερη πλειοψηφία, μια και ευρύτερη αποδοχή. 15... Ερχόμαστε τώρα λοιπόν στο Υπουργικό Συμβούλιο και αυτό ακολούθως θα πάει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει, κοιτάξτε να δείτε κύριοι, εδώ πέρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είπε η ίδια, σωστά το είπε η κυρία Ζαχαράκη, το διόρθωσε, γιατί μέχρι χθες στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έλεγε έχει παραιτηθεί η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμιά παραίτηση. Υπάρχει μια εξαγγελία, μια πρόθεση μετά τον δεύτερο γύρο των δημοτικών αυτοδιοικητικών εκλογών να πάει ο Πρωθυπουργός, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να αιτιολογήσει όπως πάλι προβλέπεται γιατί του ζητάει τη διάλυση της Βουλής. Γιατί θα πρέπει να μπλέξουμε αυτές τις διαδικασίες? Γιατί θα πρέπει να τις μπλέξουμε? Διότι φοβάμαι αυτό το οποίο υποτίθεται καταγγέλει την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία το κάνει πολύ περισσότερο η ίδια από την δικιά της οπτική. Δηλαδή τι λέει? Κοιτάξτε να δείτε. Για μας, τη δικιά μας αντίληψη πολιτική, η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη. Η δικαιοσύνη πρέπει να την έχουμε στο τσεπάκι. Άρα εμείς, επειδή πιθανολογούμε ότι θα είμαστε η επόμενη κυβέρνηση, θέλουμε να προσδιορίσουμε και ποια θα είναι η ηγεσία των δικαστικών. Το ίδιο μπορεί να λέει και εσάς. Και βγαίνει σήμερα. Και βγαίνει σήμερα. Είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα, το οποίο μάλιστα δεν έχει κανένα λογικό έρισμα. Κρίνεται. Προσέξτε τώρα να δείτε. Ακούω πριν εδώ έρθω σε εσάς τον πρωί, τον πρόεδρο της Ένωσης Εισαγγελέων, ο οποίος λέει αυτό, κάτω τα χέρια από τη δικαιοσύνη. Και θα σας πω τώρα και κάτι άλλο. Δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ δικαστικές υποθέσεις, στελέχη του, ανοιχτές. Δεν έχει. Μπορεί να προκύψουν αύριο. Μπορεί να προκύψουν. Να τις ακούσουμε κιόλας προεκλογικά. Να το ακούσουμε. Να τα ακούσουμε. Στην ουσία κατά τη γνώμη μου, λοιπόν. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν. Πρέπει να προχωρήσει. Αυτό μισό λεπτό, γιατί εγώ σας άκουσα με πολύ προσοχή. Το άκουσα και, ναι, και θέλω και ένα σχόλιο από αυτό. Αν θέλετε, περί ναι, του χρονικού, περί τη σύμπτωση. Όλα τα σχόλια θα τα κάνουμε. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Αν δείχνει λοιπόν κάτι πέρα από αυτή την ιδιοκτησιακή αντίληψη τη Νέα Δημοκρατία για τη δικαιοσύνη, θα έλεγα και να χρησιμοποιήσω και μία λέξη την οποία την ακούω πολύ συχνά από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δείχνει μια αλαζονία τελικά της εκτελεστικής εξουσίας ή της δικαστικής. Περί αυτού πρόκειται. Θέλει να τα ελέγξει όλα. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και λέει, κύριε, παρόλο ότι είναι ηθική, νόμιμη αυτή η διαδικασία, εγώ ως ίστατη προσπάθεια λέω, θέλετε έστω τώρα, παρόλο ότι έχουμε φτάσει στα 2/3, στα 3/4 αυτή τη διαδικασία για την ολοκλήρωσή τη. Θέλετε να καθίσουμε κάτω και να τα βρούμε? Και λέει, όχι, δεν θέλουμε.
Ας κρίνει λοιπόν ο κόσμος πια. Προθέσεις. Κύριε Σκουλέτη, ας κρίνει ο κόσμος αντιλήψεις. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν υπάρξει δημόσιες τοποθετήσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας που υποδηλώνουν μια βάναυση, επιλεκτική στάση απέναντι στη δικαιοσύνη. Με πρώτο κύριο τον κύριο αντιπρόεδρο, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος κατά το δοκούν καταγγέλει δικαστές, άλλους τους αρέσει, άλλους τους αρέσει. Κοιτάξτε να δείτε. Τις αναρτήσεις του κυρίου Πολάκη τις έχετε διαβάσει ποτέ, κύριε Σκουλέτη? Βεβαίως, αλλά δεν συγκρίνονται, δεν συγκρίνονται με τον κύριο Γεωργιάδη. Εκεί λοιπόν. Δεν συγκρίνεται. Το πρόβλημα είναι το εξής. Επειδή μιλήσαμε για το επίγον του πράγματος, μία ερώτηση. Το Μάη του 2018 παραιτήθηκε ο κύριος Σακελαρίου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας. Ξέρετε πότε αντικαταστάθηκε, επειδή λέμε για το επίγον του πράγματος, ο κύριος Σακελαρίου? Άρα λοιπόν τι θέλετε? Όχι, πρέπει να είναι ακέφαλη η δικαιοσύνη. Μα δεν είναι ακέφαλη. Μα εδώ, τον Οκτώβριο έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Τότε δεν έχει ξεκινήσει. Όχι, όχι, όχι. Δεν το γνωρίζετε καλά. Δεν το γνωρίζετε καλά. Εγώ προσωπικά και άλλοι συνάδελφοι γράψαμε ότι μυρίζει εκλογές γιατί σπέβδει η κυβέρνηση. Θα μπορούσε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να καθόταν μπροστά στην σφαίρα που λέει το μέλλον και να έλεγε στις 2 Μαΐου όταν κληθήκανε στην διάσκεψη των Προέδρων ότι εγώ κύριε δεν συμμετέχω γιατί μυρίζομαι εκλογές. Γιώργο, επίτρεψε μου να ρωτήσω εγώ κάτι τον κύριο Σκουλέτη. Δεν το είπε όμως. Άρα τώρα τι δείχνει? Ακριβώς δείχνει αυτή την ιδιοκτησιακή αντίληψη απέναντι στην κυβέρνηση. Ναι. Κύριε Σκουλέτη, σέβομαι πάρα πολύ την νομιμότητα και προφανώς έχετε μελετήσει και έχετε δει ότι αυτό προβλέπετε. Θα έκανε τρομερή εντύπωση όμως στον κόσμο εάν αυτό δεν ήταν η μόνη κίνηση την οποία επιθυμεί να κάνει πριν αποχωρήσει αυτή η κυβέρνηση, γιατί αν ξαναεκλεγείται θα είναι μια άλλη κυβέρνηση, αν εκλεγεί και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω όμως εδώ ότι ο κύριος Δημήτρης Τζόρτζης, διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ, παρετείται καταγγέλλοντας ότι προσπαθεί με κάποιον τρόπο το Υπουργείο να του επιβάλλει προεκλογικά 200 εργολαβικούς εργαζόμενους. Ακούω χθες το βράδυ ότι υπάρχει απόπειρα άλλου Υπουργείου να τοποθετήσει η ηγεσία σε εταιρεία η οποία είναι ακέφαλη τους τελευταίους μήνες και προσπαθεί τώρα προεκλογικά να βάλει ηγεσία. Ακούω παντού ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να εκμεταλλευτούν αυτές τις μέρες για να κλείσουν διάφορες τέτοιες υποθέσεις. Και ρωτώ το εξής. Έμεινα με λάθος εντύπωση το βράδυ της Κυριακής όταν ο Πρωθυπουργός είπε «Είμαστε σε δυσαρμονία με τη λαϊκή εντολή την Κυριακή, αμέσως μετά το δεύτερο γύρο των εκλογών». Φαντάζομαι για λόγους διαδικαστικούς το είπε ο Πρωθυπουργός. Θα πάω να ζητήσω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να διαλύσει τη Βουλή. Να απαντήσει. Δεν ξέρω με τι εντύπωση μείνατε την Κυριακή. Ο Πρωθυπουργός είπε αυτά που είπε. Ανέλησε, έκανε μια πρώτη προσέγγιση στο αποτέλεσμα. Είχε την δημοκρατική ευαισθησία να αναλάβει ο ίδιος. Δεν τα αμφισβητώ. Θα πάει ή δεν θα πάει. Αυτό είναι έτσι το ερώτημα. Δεν είναι. Λοιπόν, άρα είναι σαφές το τι θα κάνει. Από εκεί και έπειτα τα υπόλοιπα που μου λέτε τώρα για τον κύριο Τζόρτζη ή για τον κύριο Νίκο ή για τον κύριο Κώστα. Μπορεί να είναι δημοσιογραφική έρευνα. Το υποβαθμίζω γιατί μου λέτε κάτι το οποίο δεν το ξέρω. Τον κύριο Νίκο είναι υποβάθμιση. Αυτά, όχι, δεν είναι. Δεν το περίμενα από εσάς. Αυτά αφορούν. Εγώ να δείτε, δεν έχω περιμένει από εσάς. Από μένα που ακούω κάθε βράδυ τι λέτε. Είχατε προσδοκίες από μένα, κύριε Σκουρλέτη. Σωστά, έχετε δίκιο. Εσείς έχετε μια συγκεκριμένη οπτική και δεν λέτε τα πράγματα. Δεν έχω καμία προσδοκία ούτε αυτά πάτε το τι λέτε και το τι εξυπηρετείτε. Δεν εξυπηρετώ τίποτα και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ενώ δημοσιογραφικά. Δεν εξυπηρετώ τίποτα δημοσιογραφικά. Δεν έχετε μια οπτική για τα πράγματα. Άποψη, αλλά δεν εξυπηρετώ τίποτα, κύριε Σκουλέτη. Έχετε μια αντικειμενική προσέγγιση για τα ζητήματα. Αυτό είναι υποκειμενικό. Εγώ καλώ τους τηλεθεατές να βλέπουν την εκπομπή σας, να αυξηθεί και τηλεθέαση και να δει τελικά τον τρόπο και να αξιολογήσει που κάνατε την προσωπική σας δουλειά. Ένα ερώτημα μόνο. Δεν απαντήσαμε, βέβαια. Είπαμε για τη δημοσιογραφία. Μα τώρα, μου λέτε τώρα, μου πιάνετε μια περίπτωση και το φέρετε ως επιχείρημα. Για ποια σαμία, σας είπα τουλάχιστον δύο. Δεν ξέρω καν αν αληθεύει. Αν εννοείται όμως το θέμα των εργολαβικών εργαζομένων που είναι 15 και 20 χρόνια σε διάφορες επιχειρήσεις και που τους χρησιμοποιήσατε ως όμηρους τόσα χρόνια. Εγώ. Ναι, πρέπει να λυθεί. Ως Νέα Δημοκρατία. Ως Νέα Δημοκρατία. Ως Νέα Δημοκρατία. Κυρία Ζαχαράκη, προσέξτε να δείτε. Φαντάζομαι ότι κανέναν από τους τρεις δεν θα μπαίνει στην εργασία. Δεν έχει ανάγκη συνηγόρου. Δεν έχει ανάγκη συνηγόρου. Είναι ένας έγκριτος δημοσιογράφος, πολύ συγκροτημένος. Μπορεί και μόνος του. Είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε ένα πολιτικό διάλογο. Αν αυτή τη στιγμή. Εγώ γνωρίζω ότι σε μεγάλες επιχειρήσεις συμμετέχει το δημόσιο, υπήρχε αυτό το απαράδεκτο καθεστώ των εργολαβικών. Αν εννοείται αυτό. Μην είναι 10 μέρες. Είναι 10 και 15. Κύριε Παπαδάκη, είμαστε 40 μέρες πριν τις εκλογές. Ο κόσμος θέλει να ακούσει τι θα πει ο κάθε κόμμα για να πω. Δεν πρόκειται για διορισμούς αυτή τη στιγμή αυτά τα θέματα. Δεν αφορά δημόσιες επιχειρήσεις. Ο νόμος προβλέπει
πολύ συγκεκριμένα, αν μπορεί κανείς να τοποθετείτε ή να μετακινείτε σε προεκλογική περίοδο. Δεν πρόκειται περί αυτού. Μιλάτε για περιπτώσεις επιχειρήσεων που συμμετέχει. Μιλάω για τον κύριο Τζόρτζ που εσείς τοποθετήσατε. Μην μιλάμε στον κύριο Τζόρτζ, να χαρείτε. Λοιπόν, τι εσείς προσωπικά. Πάντως λοιπόν, την Κυριακή έχουμε περιφερειακές εκλογές, κύριε Βουδαράκη. Άρα λοιπόν με ενδιαφέρει και έχουμε την ευαισθησία να μην υπάρχουν εργολαβικά απασχολούμενοι εργαζόμενοι εδώ και 15 ετία, 20 ετία. Αυτό είναι ένα καθεστώς ομοιρίας, το οποίο το εφήβρε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Αν μπορούμε να λύσουμε τέτοια ζητήματα, καλά θα κάνουμε τα λύσουμε. Θα τα λύσετε 10 μέρες. Λύσαμε πάρα πολλά. Λύσαμε πάρα πολλά το προηγούμενο διάστημα. Και ακριβώς εκεί πέρα είναι μια ειδοποιώς διαφορά για το πώς αντιλαμβανόμαστε τα δικαιώματα του κόσμου της εργασίας. Σήμερα η Goldman Sachs και τελειώνω. Η Goldman Sachs λοιπόν σήμερα έχει κάποιες εκτιμήσεις και λέει: προσέξτε να δείτε, αν έρθει η Νέα Δημοκρατία, τότε θα μειωθεί και το εργασιακό κόστος και κυρίως δεν θα απειληθεί η ελαστικότητα της εργασίας που υπήρχε τα χρόνια του μνημονίου και αυτό θα είναι προς όφελος της ανάπτυξης. Αυτή είναι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Ένας μεσαίωνας για τους εργαζόμενους. Σας παραπέμπω λοιπόν και καλώ τον έγκριτο δημοσιογράφο που ασχολείται με τα οικονομικά ζητήματα να το αναδείξει σημερινή την εκπομπή. Κύριε Παπαδάκη, εδώ πέρα πρέπει να απαντηθούν δύο πράγματα γιατί νομίζω ότι δεν πρέπει να μείνει και ο κόσμος αν θέλετε με την απορία. Ο κύριος Κουρλέτης, κάνοντας όλη αυτή τη λογική της προπαγάνδας που δεν την άκουσε ο κόσμος όμως. Γιατί θα θυμίσω από τα ποιοτικά στοιχεία των exit polls, από τις εκλογές που είχαμε πριν από μία εβδομάδα, ότι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα κατά πλειοψηφία. Οι δημόσιοι υπάλληλοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, την εμπιστεύτηκαν. Σημαίνει ότι όλη αυτή η προπαγάνδα και όλη αυτή η λογική του κυτρινισμού δεν πέρασε. Πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Δεν κάνουμε, ξέρω να μην κάνουμε εκλογές στο δεσίπτο. Καθόλου, κύριε Σκουλέτη. Αλλά αυτή τη στιγμή στεκόμαστε απέναντι σε κόσμο ο οποίος πρέπει να ακούσει για το μέλλον του, πρέπει να ακούσει για την επόμενη μέρα. Εγώ έχω και υποχρέωση αλλά και επιθυμία, εκτός από τον κόσμο ο οποίος εμπιστεύτηκε τη Νέα Δημοκρατία, ίσως κάνοντας και μια προσωπική υπέρβαση, να μιλήσω και στους άλλους. Και θα ήθελα να πείσουμε περισσότερο κόσμο για αυτό το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία και για όλα αυτά τα οποία νομίζετε ότι λέει ή θα θέλατε να λέει ένα κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεν είναι αυτή η οποία έφερε την υπέρβαση των σχέσεων μερικής απασχόλησης. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που έφερε τη μερική απασχόληση κατά 60%. Τον κατώτατο μισθό ποιος τον μείωσε, ο κύριος Βούρτσης δεν έκανε. Τον υποκατώτατο ποιος τον θέσμισε. Και επειδή λέμε αυτή τώρα τη στιγμή ιστορίες, τις οποίες πραγματικά τις ξεπέρασε ο κόσμος, γιατί σας έχει ξεπεράσει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι η Νέα Δημοκρατία η οποία με επενδύσεις και με καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, νέες θέσεις εργασίας από επενδύσεις που δεν φέρετε ούτε μία, γιατί θα μπορούσατε να νέες θέσεις εργασίας υπήρξε επί των ημερών μας. Επί των ημερών σας χαθήκανε θέσεις εργασίας. Μία επένδυση που 10 μονάδες αποκλιμακώθηκε η ανεργία. Και αυτό το γνωρίζουν πρώτα απ' όλα αυτοί που έχουν δουλειά. Καλά αμοιβόμενη θέση εργασίας, νέα θέση εργασίας με ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ της στασιμότητας και της παρακμής. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Σας καταψήφισα και θα το ξανακάνω στις 7 Ιουλίου. Κύριε Σκουρλέτη, ένα ερώτημα το οποίο θα είναι διαφορετικό, αλλά το ίδιο. Το ίδιο και διαφορετικό. Προσέξτε. Μου θυμίζει τον Παΐσιο αυτό. Μισό ναι. Θα είναι έτσι, αλλά θα το είναι. Παπαδάκης είναι προερχομένος. Τελικά, εσείς χάσατε ή κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν το καταλάβει. Ή εσείς χάσατε ή κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Κατά την άποψη του Πάνου Σκουρλέτη, με την τεράστια εμπειρία που διαθέτει και του γραμματέα. Θα σας πω. Χάσατε ή κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Θα σας πω. Μπορεί να συμβαίνουν και τα ίδια. Λοιπόν, διότι το αποτέλεσμα τελικά καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο νούμερο. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό το βουβό, πολύμορφο, πολιτικό ρεύμα, το οποίο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, διαμορφώθηκε για πάρα πολλές αιτίες, από πάρα πολλές αιτίες. Δεν θεωρώ ότι αποτελεί μια θετική ψήφο απέναντι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Από δοκιμασία σε εσάς. Βεβαίως στέλνει μηνύματα και προειδοποιήσεις. Ναι, αλλά αυτά όλα είναι που θα αυτό πρέπει. Το αποτέλεσμα αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι προφανώς, η κυβέρνηση. Αλλά επαναλαμβάνω, γι' αυτό κάνουμε εκλογές. Γι' αυτό αυτές οι εκλογές ήταν ευρωεκλογές και δεν ήταν για την ανάδειξη μιας νέας κυβέρνησης. Οπότε όλα αυτά θα κρυθούν. Σημασία έχει λοιπόν ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι βγάζουμε κυβέρνηση. Δεν φταίει ο κόσμος. Να συμμετάσχει στην διαδικασία. Μην βάλουμε ότι φταίει ο κόσμος. Είπα εγώ ότι φταίει ο κόσμος. Όχι, λέω, μην βάλουμε ότι φταίει ο κόσμος. Εγώ είπα για πολύμορφο πολιτικό ρεύμα το οποίο στέλνει μηνύματα. Εσείς, κάποιοι άλλοι μπορεί να λένε ότι φταίει ο κόσμος. Μάλιστα, έχω βγει όλη αυτή την εβδομάδα και έχω πει πάρα πολύ συγκεκριμένες κατά τη γνώμη μου αιτίες. Και τις λέω και μέσα στο κόμμα και έξω από το κόμμα. Δεν είναι κακό να μοιραζόμαστε τις σκέψεις για τη διαμόρφωση του αποτελέσματος.
και στις τηλεοράσεις και στις δημόσιες μας τοποθετήσεις. Η αντίληψη των κλειστών επιτελείων, όπου συζητάνε μόνο με τον αρχηγό και βγάζουν με έναν επικοινωνιακό επιτηδευμένο τρόπο κάποιες ειδήσεις ή παρουσιάζουν ένα ψεύτικο πρόσωπο, κρατάει πολύ λίγο. Ο κόσμος έχει δικό του αισθητήριο. Και αν είναι εγκλωβισμένος ο αρχηγός από στελέχη που του δίνουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που έχει η κοινωνία. Τότε πάντοτε αυτό ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι δημιουργεί παραμορφώσεις και βγαίνει εις βάρος. Συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση στο κόμμα σας. Δεν ξέρω τι εννοείτε και τι έχετε κατά νου. Και το είναι αυτό το οποίο ακούγεται ότι οι άνθρωποι που ήταν πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, τον πρωθυπουργό της χώρας. Ακούγεται από ποιους. Ξέρετε κάτι. Από την κοινωνία, από τους δημοσιογράφους, από τα μέσα. Το είπα και χθες σε μια πρωινή εκπομπή. Και από στελέχη μπροστά και πίσω. Ακόμα και η εταιρεία δημοσκοπήσεων που είχατε σας έδινε αποτελέσματα τα οποία δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Χθες βρισκόμουν σε ένα τηλεοπτικό στούντιο και ανέφερα αυτό που ζήσαμε ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας συστηματικής προσπάθειας από συγκεκριμένα μέσα να παραμορφώσουν την πραγματικότητα. Πριν ξεκινήσουμε την πολιτική γραμματεία και χωρίς να είναι παρόν ο κύριος Καλογύρο, ο κύριος Βερναρδάκης, ο κύριος Φλαμπουράρης, λέει σκοτώνονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική γραμματεία. Και εμείς, ας πούμε, δεν είχαμε ξεκινήσει καν. Κατέβηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πήγε στους δημοσιογράφους, τους λέει ρε παιδιά, τι είναι αυτό εδώ πέρα, τι γίνεται. Μετά σκοτωθήκατε. Ούτε πριν ούτε μετά. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι καλό να συζητάμε. Έχετε ακούσει ποτέ όταν συζητάει το αντίστοιχο όργανο του ΚΙΝΑΛ ή της Νέας Δημοκρατίας να ξέρετε τι λέγεται? Εμείς είμαστε ένα ανοιχτό κόμμα. Όχι, δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρετε. Και όταν ρωτήστε τους συναδέλφους σας που κάνουν ρεπορτάζ να σας πούνε. Εμείς είμαστε ένα ανοιχτό δημοκρατικό κόμμα. Έχουμε μια άλλη σχέση με την δημοκρατία. Για παράδειγμα, ότι χτες συγκεντρώθηκαν στο γραφείο του κυρίου Τσακαλώτου. Πρωτοκλασσάτα στελέχη. Πρωτοκλασσάτα στελέχη, όχι του οικονομικού επιτελείου. Χθες. Για να περάσω στην κυρία, για να περάσω στην κυρία Ζαχαράκη, για το αν κέρδισε η Νέα Δημοκρατία και χάσατε εσείς. Υπουργικό Συμβούλιο μία η ώρα. Θα υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις και μία εξ αυτών ενδεχομένως είναι εμείς προχωράμε στην αλλαγή της ηγεσίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν μπορώ να το υποκαταστήσω. Υπάρχει διακριτότητα ρόλων. Αποκλείεται. Εγώ εκφράζω. Θα μου επιτρέψετε ένα αυθαίρετο συμπέρασμα δικό μου. Ούτε ως Σκουρλέτης. Αλλά ούτε ως γραμματέας δεν γνωρίζετε τι ακριβώς θα γίνει. Απλά δεν θέλετε να μου το πείτε. Είδατε τι κακός που είμαι. Τελικά εσείς κερδίσατε ή έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ? Ένα αποτέλεσμα που πείσατε εσείς με τα επιχειρήματά σας ή απέτυχαν με τα δικά τους στο ΣΥΡΙΖΑ? Για αρχή να θυμίσουμε ότι ήταν μια εκλογική διαδικασία που έγινε μετά από 4 χρόνια. 4 χρόνια περίμεναν οι Έλληνες, αλλά περίμεναν, αξιολογούσαν την οικονομική πολιτική, την υπερφορολόγηση, όλα αυτά τα οποία υπέστησαν με τον νόμο Κατρούγκαλου, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στη χώρα με τον νόμο Παρασκευόπουλου, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στα σχολεία των παιδιών τους, στα νοσοκομεία τα οποία χρειάστηκε να πάνε οι ίδιοι, στα ζητήματα και θεσμικών ακροβασιών που ούτως ή άλλως μας έχει συνηθίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Περίμεναν λοιπόν, αξιολογούσαν κύριε Παπαδάκη. Και προφανώς όλο τον ίδιο χρόνο άκουγαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τη Νέα Δημοκρατία η οποία καλλιεργούσε μέρα με τη μέρα τον προγραμματικό τους λόγο. Έχουμε κάνει 7 προσυνέδρια, θεωρώ ότι είναι σημαντικό ο κόσμος να τα ακούσει. 2 συνδιασκέψεις. Έχουμε χιλιάδες ανθρώπους που μας έχουν συνδράμει στην κατάρτιση του κυβερνητικού μας προγράμματος. Είναι εδώ πέρα ένα μικρό δείγμα. Τι προτείνει η Νέα Δημοκρατία για να γίνει καλύτερη η ζωή των ανθρώπων? Τι λέει για τα ζητήματα των 120 δόσεων, παραδείγματος χάρη, που ακούω τώρα τελευταία? Θα την επεκτείνει, θα την βελτιώσει και θα την επεκτείνει. Γιατί ακούω όλα αυτά τα fake news τα οποία προσπαθείτε να καλλιεργήσετε. Δεν είναι έτσι. Δεν ισχύουν. Είναι μια, πολύ καλή ευκαιρία, κύριε Παπαδάκη. Το πρώτο εξάμεινο του 2015 είχατε καταψηφίσει. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, κύριε Παπαδάκη. Στην πρώτη κυβέρνηση το είχατε καταψηφίσει. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Και τώρα να το καταργήσετε. Τη 13η κουτσουρεμένη σύνταξη θα τη διατηρήσετε? Μπορώ να φωνάξω λίγο παραπάνω. Έχω συνηθίσει από τι σχολικέ τάξει να πρέπει να επιβληθώ καμιά φορά, ξέρετε. Ένα απλό ερώτημα. Δεν έχουμε μαθητές εδώ πέρα. Όχι καθόλου. Από την άλλη, όμως, έχουμε ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να ακούσουν. Και είναι αυτοί που μας ακούν αυτή τη στιγμή από το σπίτι. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, έχει με κάθε τρόπο στις συνεχείς περιοδίες της όλη την Ελλάδα μεταφέρει παντού το μήνυμα για το τι λέει. Λιγότερους φόρους, περισσότερες δουλειές, αποκατάσταση αισθήματος ασφάλειας. Θα το εξειδικεύσει. Και σημαίνει ότι ο κόσμος το επιδοκίμασε. Να θυμίσουμε ότι την Κυριακή έχουμε περιφερειακές εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Σκουλέτη, ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η διοίκηση. Κέρδισε ήδη 5. Ολοκληρώστε και θα μας κόψουν. Και θα έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μια κουβέντα και ολοκληρώνουμε. Ένα λεπτό.
πρώτα απ' όλα η τελευταία φράση δείχνει ότι όχι μόνο τη δικαιοσύνη αλλά και την αυτοδιοίκηση την αντιμετωπίζει ως λάφυρο η Νέα Δημοκρατία. Γιατί μιλάει για γαλάζια Ελλάδα. Το δεύτερο. Σκουλέτη, το δεύτερο. Όταν υποψήφιοι σας έχουν βρεθεί κάπου μεταξύ της τρίτης, τέταρτης και πέμπτης θέσης, θα μου επιτρέψετε, να σας, πω, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εγώ χαίρομαι και τους επαινώ για την πολύ καλή τους επίδοση. Αν σήμερα έρχεστε και μας παρουσιάζετε ένα πρόγραμμα και μας λέτε ότι θα κάνουμε το ένα και στο άλλο, οφείλεται στο ότι υπήρξε αυτή η κυβέρνηση που σταθεροποίησε την οικονομία και σήμερα πράγματι μπορούμε να μιλάμε για μια θετική προοπτική. Το χρηματιστήριο έχει κάνει ράλι ανώπου. Χρεώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Χρεώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ η άνοδος. Πιστώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα σε εσά χρεώνεται η οικονομική του πιστώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονό ότι μιλάμε για ανάπτυξη, το γεγονό ότι μιλάμε για έξοδο στι αγορέ, για νέε δουλειέ, για νέε εργασίε. Το 2015 μιλάγαμε για κοινωνική καταστροφή. Και κάποια μέρα θα έχουμε και για όλα αυτά τα οποία λέμε σήμερα. Φωνάζει, νομίζω ότι είμαστε συντάξει, κύριε Παπαδάκη. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή αναφέρθηκε στη μεσαία τάξη. Την οποία γονατίσατε. Και επειδή γνωρίζω πολλούς που μπορεί να παρακολουθούν. Προσέξτε να δείτε. Όταν παραλάβαμε το 2015 αυτή τη χώρα, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι σαν μια μάνα που έχει δύο παιδιά. Και το ένα είναι ασθενικό και πάσχει από υποσιτισμό και το άλλο κάπως στέκεται στα πόδια του. Τι θα κοιτάξει η μάνα εκείνη την ώρα. Το ένα πιάτο φαΐ που διαθέτει, γιατί ένα μόνο είχε, κατά προτεραιότητα να το δώσει σε αυτό που θέλει να σώσει τη ζωή του. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε να σώσουμε τους ανθρώπους που ήταν στην ακραία φτώχεια και τώρα που τα πράγματα. Έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι, έχουν αυξηθεί. Αυξήσαμε τις δαπάνες. Αυξήσαμε τις δαπάνες. Λάθος κάνετε. Και τώρα που τα πράγματα είναι καλύτερα, μπορούμε να σχεδιάζουμε και να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Και αυτό θα το αναγνωρίσει ο κόσμος. Θα το αναγνωρίσει ο κόσμος. Σημαίνομαι ότι θα ξανακάνουμε ραντεβού μαζί, γιατί είναι πολιτισμένο, δυναμικό ο διάλογο. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει προεκλογική περίοδο. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ζαχαράκη και τον κύριο Σκουρλέτη που ήταν σήμερα μαζί μα. Και εμείς πάμε να τρέξουμε. Ναι. Πάμε να τρέξουμε και θα είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε. Με το Ολυμπιακό να τρέξουμε. Πότε θα είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε. Την Κυριακή 9 Ιουνίου, Γιώργο. Είναι η δεύτερη second day Olympic Run. Έτσι. Είναι πολύ μεγάλη εκδήλωση. Έχουμε με ένα σημαντικό καλεσμένο από την Θεσσαλονίκη. Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα, ναι, Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο, ακριβώς Δίνο. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Μουσείου, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, αλλά και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Σε λίγη ώρα θα έχουν μέχρι και λίγα λεπτά ακόμα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν.